Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μαργαρίτης Τζίμας, για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφής η πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για μία ακόμη φορά να ρίξει τις ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και 4 μήνες, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ψάχνατε με πάθος στην Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδι να ανακαλύψετε αποδεικτικά στοιχεία που να ενοχοποιούν πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταφέρατε. Ψάχνετε εν αγωνίως στην Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens να βρείτε ενοχοποιητικά στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής δεν το καταφέρατε. Και έρχεστε σήμερα, παραμονή της κατάθεσης του ασφαλιστικού και εργασιακού νομοσχεδίου, να καταθέσετε μία νέα πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα δομημένα ομόλογα. Και ο πιο απλός Έλληνας πολίτης μπορεί να αντιληφθεί γιατί σήμερα και γιατί αυτή η Επιτροπή, την ώρα που ολόκληρη η ελληνική κοινωνία απασχολείται με το μείζον ζήτημα του ασφαλιστικού και εργασιακού. Θέλετε να ρίξετε τα φώτα της δημοσιότητας αλλού. Είναι φανερό. Και έτσι πέφτουν οι μάσκες της υποκρισίας από την κυβερνητική πλειοψηφία. Και κεκτημένα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών έρχεστε και τα καταργείτε με το αντιασφαλιστικό και αντιεργασιακό σας νομοσχέδιο. Και εμφανίζεστε εδώ ως αρχάγγελοι της κάθαρσης και με ένα κείμενο το οποίο υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο στη χώρα μας και συμβάλλει κυρίως στην περαιτέρω υποβάθμιση και του πολιτικού λόγου αλλά και του πολιτικού συστήματος, καταθέτετε την πρότασή σας για Εξεταστική Επιτροπή βγάζοντας εκ των προτέρων τα συμπεράσματα. Αλλιώς πώς μπορώ να εξηγήσω παράγραφο του κειμένου σας που θεωρείτε δεδομένες τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας και ζητάτε Εξεταστική Επιτροπή να διερευνήσει πολιτικές ευθύνες. Επομένως έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Ένοχη η Νέα Δημοκρατία. Δεν κινείστε λοιπόν από αγνά ελαττήρια κάθαρσης, διαφάνειας ή συμβολής στην περαιτέρω διελεύκανση υποθέσεων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Πάμε να ψάξουμε πολιτικές. Είναι δυνατόν πολιτικό κείμενο που κατατίθεται στη Βουλή και ζητάει την έγκριση του Κοινοβουλίου για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να μιλάει για παρέα του Λονδίνου? Γιατί δεν μας λέτε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ποια είναι αυτή η παρέα του Λονδίνου? Γενικά και αόριστα, συσκοτίζεται το πολιτικό σκηνικό? Ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την παρέα του Λονδίνου που σχεδίασε την έκδοση αυτού του δομημένου ομολόγου? Γιατί όμως η Εξεταστική Επιτροπή για τα δομημένα ομόλογα και όχι η Εξεταστική Επιτροπή για το χρηματιστήριο? Έχετε την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει το σκάνδαλο των σκανδάλων με το οποίο 1,5 εκατομμύριο ελληνικές οικογένειες έχασαν τις περιουσίες τους? Γι' αυτό δεν ευαισθητοποιήστε να ζητήσετε Εξεταστική Επιτροπή. Και όταν η Νέα Δημοκρατία το 2002 ως αντιπολίτευση ζήτησε τότε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, εσείς το αρνηθήκατε. Γιατί λοιπόν δεν προηγείται χρονολογικά το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου? Γιατί το φέρνετε? Δεν προηγείται το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας? Καταθέσατε πρόταση για εξεταστική για την οικονομία και ακούμε και διαβάζουμε ότι θα έρθει σε συζήτηση στη Βουλή, λέει, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Γιατί δεν φέρνετε
σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την οικονομία. Και τρίτον, γιατί εντοπίζεται την υπόθεση των ομολόγων μόνο στην περίοδο 2004-2007. Μπορείτε να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, αν η κυβέρνησή σας πριν το 2004 εξέδωσε δομημένα ομόλογα. Εκδώσατε κι εσείς. Και καλά κάνατε. Δεν εκδώσαμε όμως εμείς ως κυβέρνηση δομημένο ομόλογο με ρήτρα δολαρίου και να το μετατρέψουμε σε ρήτρα ευρώ με τα 18 λεγόμενα swaps επί εποχής κυρίου Δρύ. Γιατί λοιπόν, εάν πραγματικά ενδιαφέρεστε να πέσει άπλετο φως στην ιστορία των δομημένων ομολόγων, δεν ζητάτε διελεύκαση από το 1998, το 1993, μετά την μεταπολίτευση. Άρα λοιπόν είναι σαφής η προσπάθειά σας να πλήξετε πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία. Και έρχομαι τώρα στην υπόθεση. Νόμος δικό σας, του 1999, ο 2679, επιτρέπει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα ασφαλιστικά ταμεία, να επενδύουν με αποφάσεις των διοικητικών του συμβουλίων μέχρι το 23% του ενεργητικού τους. Από αυτό το 23% εξαιρείται η κυκλοφορία ομολόγων. Δικό σας νόμος. Δομημένων ομολόγων. Ναι, δικό σας νόμος, κύριε Πρωτόπαπα. 1999-2679. Από το 99 είχατε δώσει το δικαίωμα στα Δέλτα Σίγμα των ασφαλιστικών ταμείων να εκδίδουν δομημένα ομόλογα. Και μάλιστα, στο νόμο 2992 του 2002, μετέπειτα, στην παράγραφο 9, λέτε, ο περιορισμός του 23% δεν ισχύει για επενδύσεις σε ομόλογα. Τι λέει το άρθρο αυτό παρακάτω? Για τις επενδύσεις αυτές, δηλαδή για εκδόσεις δομημένων ομολόγων, απαιτείται μόνο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Εσείς το ψηφίσατε. Χρειαζόταν κυβερνητική απόφαση για να εκδοθεί ένα δομημένο ομόλογο, όταν ο δικός σας νόμος του 2002, ο 2992, λέει ότι για να κυκλοφορήσει ένα δομημένο ομόλογο απαιτείται μόνο απόφαση του ΔΣ του Ασφαλιστικού Ταμείου. Πού είναι λοιπόν η κυβερνητική παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας? Και να πούμε για μία ακόμη φορά μία μεγάλη αλήθεια. Τα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων ήταν όλα αμιγώς νεοδημοκρατικά? Αγνοείτε το γεγονός ότι εκεί μέσα υπάρχουν εκ του νόμου τοποθετημένοι και απεσταλμένοι εκπρόσωποι εργαζομένων και συγκεκριμένων φορέων, και εκείνους η Νέα Δημοκρατία τους διόριζε? Ανήκαν σε διαφορετικές παρατάξεις, συνδικαλιστικές, που είχαν την αυτονομία τους. Και όμως, για την κυκλοφορία αυτών των δομημένων ομολόγων υπήρξαν ομόφωνες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των ασφαλιστικών ταμείων. Επομένως, καταρρύπτεται και μόνο με το επιχείρημα αυτό ο ισχυρισμός της πρότασής σας ότι υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση. Πάμε παρακάτω. Η νομιμότητα των επενδύσεων σε κινητές αξίες, λέει ο νόμος, με την εξαίρεση των ομολόγων, των μετοχών εταιριών που ιδιωτικοποιούνται και των τίτλων του ελληνικού δημοσίου, υπόκειται στον έλεγχο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας. Όλα μπορεί να τα ελέγχει η επιτροπή αυτή, εκτός από την έκδοση των ομολόγων. Δικό σας νόμος το λέει. Πώς επομένως μέσα στο κείμενο της πρότασής σας ζητάτε γιατί η κυβέρνηση δεν παρενεύει να ελέγξει την κυκλοφορία και τη διάθεση αυτού του δομημένου ομολόγου?